Το 50% έχει αγγίξει πτώσεις στις πωλήσεις έτοιμων γευμάτων μετά το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου που διακινήτωσε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη με την ετικέτα του βοδινού. Στον τομέα της διατροφικής ασφάλειας, ωστόσο, οι καταναλωτές έχουν στο πλευρό τους ένα σύμμαχο που λέγεται Νέες Τεχνολογίες και οι οποίες παρέχουν στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα. Η ετικέτα και η αποστολή είναι τα δύο στοιχεία που μπορεί να είναι λίγο τεχνικά, αλλά είναι δύο απλά εργαλεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και ανάμεσα σε διαφορετικούς εμπορικούς εταίρους. Όλα βρίσκονται στη θέση τους, αλλά εάν κάποιος προβεί σε απάτη, νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να το εντοπίσει είναι οι έμποροι λιανικής και οι εταιρείες από μόνες τους μαζί με τις δημόσιες αρχές, είπε ο Τζαν Σόμερ, στέλεχος μεγάλης βιομηχανίας τροφίμων. Η χνηλασιμότητα είναι καθόλου σημαντική, καθώς αφορά την απόσυρση των προϊόντων από την αγορά. Είτε υπάρχουν 10.000 πράγματα στην ετικέτα, είτε ένα μόνο, αυτό δεν προσδιορίζει την απάτη, καθώς η απάτη είναι πάντα απάτη, είπε η Μέλα Φρούεν, στέλεχος μεγάλης εταιρείας τροφίμων. Οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν γίνει πολύπλοκες και παγκόσμιες, καθιστώντας την χνηλασιμότητα δύσκολη αλλά όχι αδύνατη. Οι τελωνιακοί έλεγχοι γίνονται ήδη σε επίπεδο αεροδρομίων και λιμανιών επίσης, όμως το πρόβλημα έρχεται κυρίως σε επίπεδο οδικό, όπου δεν ελέγχεται αν το προϊόν μεταφέρεται όντως οδικός.